Θα μας πείτε δύο λόγια για το σημερινό συμβάν με τον κύριο Κασιδιάρη το πρωινό. Όπως λένε ο καθένας θα κινηθεί. Η κυρία Κανέλη τόσα χρόνια είναι αφιρόσωμη, δεν τολμάει να της μιλήσει κανένας για τίποτα. Τη φοβούνται όλοι, μέχρι το τσιγάρο ήταν μέσα σε αυτήν γιατί τσιγούσαρε. Ναι. Τώρα σήκωσε χέρι σε έναν εκπρόσωπο τύπου κάποιου άλλου κόμματος, τον έβρισε, μας είπε κουσταριά όλους εμάς τους 350.000 χρυσαυγίτες, πέταξε, τον σημάδεψε με τα έντυπα εκεί κτλ. Και έλαβε την κατάλληλη απάντηση. Αυτά. Κύριε Παναγιώταρε, να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Μήπως θα έπρεπε και ο κύριος Κασιδιάρης να κρατήσει λίγο τα νεύρα του και... Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο δίκτυο αυτοσυγκράτησης. Τι να κάνουμε τώρα, ας πρόσεχε κύριε Κανέλη. Μάλιστα. Και πρέπει να ακούσει κόσμο και κάνει και πολλά πράγματα. Και θα βγουν και στο διαδίκτυο αύριο και μεθαύριο. Μάλιστα. Και τελικά έχετε αποφασίσει να μην ξαναπαραβρεθείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές. Όχι, δεν ασχολούμαστε. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή μας έχουν πάρει χιλιάδες τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα και μας λένε τα καλύτερα. Και θα πάσουν τέτοιο τραμπάκουλο στις 17 του μηνός το βράδυ με το αποτέλεσμα των εκλογών που θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει. Γιατί ο κόσμος μπούχτησε και μπάτιασε από τους συγχαμένους πολιτικάτιδες, να πούμε. Πιστεύετε ότι αυτό που έγινε σήμερα θα σας δώσει περισσότερους ψήφους? Πολύ. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώταρε, πολλοί κόσμος, πολλοί ακροατές, ξέρετε ότι το τρομακτικό έχει τεράστια απήχηση. Πολλοί κόσμος λέει γιατί ο κύριος Κασιδιάρης δεν βγαίνει στον αέρα να πει δύο πράγματα για το γεγονός. Αύριο με αύριο δεν θα κουραστεί. Δικαίωμα του είναι. Ναι. Όταν ένας δημοσιογράφος παίρνει τηλέφωνο και καθοδηγεί μια εισαγγελέα ή κάποιους άλλους τι να κάνουν κτλ. Και βλέπετε ότι μια εισαγγελέα ξαφνικά την έπιασε, συγκινήθηκε όλο το προδικαστικό σύστημα για ένα χασούκι εντός αγωγικών και για ένα ποτήρι νερό την ίδια στιγμή που δολοφονούνται και σφάζονται Έλληνες συνεχώς σε κάθε γειτονιά που αυτοκτονούν Έλληνες καθημερινά, θα βγει όποτε κάνει κέφι. Μάλιστα. Είναι άποψή σας αυτή, σεβαστή. Σεβαστή. Έχουμε κάποια παγωγές 15χρονων, έχουμε συνεδαρμούς βουλευτών της Χρυσής Αυγής στις προηγούμενες ημέρες κτλ. Και δεν έβρεσε αυτή κανένας. Θέλετε να μας πείτε δύο πράγματα. Δεν είδα την κυρία Ελένη Ράικου να διατάσει αυταπάγγελτες προκαταρκτικές για τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί σε λέξη μας ζωντανά στον αέρα, στην τηλεόραση, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιοφωνικούς κτλ. Αφήστε το, ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες είναι πολύ εξοργισμένοι για να το δείξουμε κάθε του μηνός. Πιστεύετε ότι η ψήφος εσάς είναι ψήφος θυμού? Πιστεύετε, λέω, μ' ακούτε? Είναι ψήφος εμπειρίας. Είναι ψήφος εμπειρίας και σωτηρίας. Επιβίωση. Είναι ψήφος εμπειρίας και επιβίωσης του Έλληνα. Μάλιστα. Δεν πιστεύετε ότι επειδή είναι θυμωμένοι οι Έλληνες με όλο αυτό το μπάχαλο που έχει γίνει στην Ελλάδα, σας ψηφίζουν? Ορίστε. Δεν ψηφίζουν. Ξέρετε ότι είμαστε οι μόνοι που κατάρουμε τη δουλειά. Μάλιστα. Σε κάθε τομέα. Μάλιστα. Και έρχεται η ώρα μας που δεν θα είμαστε 100%, θα είμαστε πολύ παραπάνω και θα είμαστε και έτοιμοι να κυβερνήσουμε αυτόν τον τόπο. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Κύριε Παναγιώταρε, ρωτάει ένας ακροατής αν συμφωνείτε με παρόμοιες συμπεριφορές όπως αυτή του κυρίου Κασιδιάρη απέναντι σε μετανάστες. Ορίστε, εμείς στο αστυνομικό τελείο κάθε μέρα έχει δεκάδες έως εκατοντάδες περιστατικά βίας λαθρομεταναστών αντί Ελλήνων. Δεκάδες φόνοι, σκοτωμοί, θείους, βιασμοί κτλ. Τώρα, τι μου λένε, δεν θα έπρεπε να είναι καν σε αυτή τη χώρα οι λαθρομετανάστες. Είσαστε της άποψης δηλαδή ότι η βία φέρνει τη βία? Ορίστε. Είσαστε της άποψης με αυτό που απαντάτε? Πρέπει να αμυνθεί. Όπως ο κ. Κασιδιάρης ευρισκόμενος σε άμυνα από την κυρία Κανέλη, τι να κάνουμε? Μάλιστα. Δεν θεωρείτε ότι ένας άντρας πρέπει να δείξει... Άντρας προς άντρα ήτανε. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Άντρας δεν είναι. Τσαγανόταν και κύριε Κανέλη. Άντρας δεν είναι. Τσαμπουκά. Άντρας προς άντρα. Τι να κάνουμε τώρα. Ας μην πρόσβαλε. Ας μην χειροδικούσε ένα του κύριου Κασιδιάρη. Ας μην έλεγε πουστράκια τους 450.000 χρυσαυγίτες και όλους τους υπόλοιπους για να μην γινόταν όλα αυτά. Εμείς δεν είμαστε αδερφούλες, ούτε κοτούλες, ούτε να μας βρίζουν και να λέμε ευχαριστώ. Είναι απλά τα πράγματα. Κύριε Παναγιώταρε, ακούστε. Εμείς στην αρχή της εκπομπής εδώ είπαμε τις απόψεις μας και οι δύο συμφωνήσαμε ότι φταίνε όλοι. Ακόμα και το κανάλι. Το κανάλι πρώτο φταίει. Γιατί τελικά καταλήγουμε, βγάζουμε το πόρισμα, κύριε Παναγιώταρε, ότι το κανάλι τελικά έκανε όλη αυτή την ιστορία, έστησε όλο αυτό το πάνελ
για να γίνει η σημερινή Καζαρία. Τέλος πάντων, αν επιτρέπετε πρέπει να κλείσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Καλό βράδυ. Γεια σας.